Ποιον έχουμε, κύριε Σωτήρη μας? Πετρίδης. Λοιπόν, να μας πει ο κύριος Γιώργος Πετρίδης τι έγινε στο ημίχρονο που έκλεισα την τηλεόραση. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα, Γιώργο. Την έκλεισες, ναι, την έκλεισα. Και μετά τι έγινε, βγήκαν οι Celtics στο ΆΚΑ και δεν πήγανε στο Boston Garden να παίξουν με τη Νέα Υόρκη. Αυτό έγινε. Ωραία, θα σου πρότεινα βασικά από εδώ και πέρα να μην ξαναδείς τον Παναθηναϊκό. Καλά, κοίταξε, έτσι, Γιώργο, συμφωνώ μαζί σου. Μαύρη γάτα είναι ο άνθρωπος. Έβαλε 62 πόντους ο Παναθηναϊκός. Το βρήκαμε το πρόβλημα, παιδιά. Λύθηκαν όλα. Μην ξαναδείς τον Παναθηναϊκό, τέλος. Λύθηκαν όλα. Ωραία, δεν θα ξαναδώ τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Έτσι θα σας λέω τουλάχιστον. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι πραγματικά παράδοξο. Όχι, τι έγινε, πες μου τι έγινε, δηλαδή τι έγινε. Εμφανίστηκε μια άλλη ομάδα, εντελώς άλλη ομάδα. Ναι. Κοίταξε, καταρχάς να πούμε ότι επειδή εντάξει, τον κριτικάρουμε τον Ράντον συνεχώς. Οπ, τα σώρα έχετε κολοτούμπα. Έλα, λέγε, ρε. Όχι. στο κομμάτι της ανατροπής του Παναθηναϊκού έχει βάλει το λιθαράκι του κυκίνους. Γιατί επέλεξε ένα χαμηλό σχήμα το οποίο του βγήκε. Επέλεξε καμικάζι, να το πω έτσι, παίκτες δηλαδή που έβαζαν το κορμί τους στη φωτιά. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο εικόνα του Παναθηναϊκού πραγματικά ήταν αποκρουστική. Ήταν παίκτες οι οποίοι δεν είχαν καμία διάθεση να παλέψουν και να μοχθήσουν στο παρκέ. Τους άφησε στον πάγκο αυτούς και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα παιδιά, ειδικά στον Williams, ο οποίος πραγματικά ήταν εντελώς ανύπαρκτος στο πρώτο μέρος. Έβαλε παιδιά τα οποία είχαν μια διάθεση τέλος πάντων να αντιδράσουν, με πρώτο από όλους τον Έλλη, και κάπως έτσι γύρισε το παιχνίδι. Είναι πάντως ο Παναθηναϊκός, ο φετινός Παναθηναϊκός, νομίζω ότι το λέγαμε και τις προάλλες, να θυμάστε, σκίζει τα πτυχία των ψυχολόγων, των ψυχιάτρων. Των ψυχιάτρων, όχι των ψυχολόγων. Έτσι. Δηλαδή το μείον 15 να το κάνεις στην 24, το 27 επίθεση ημίχρονο να το κάνεις 62 δεύτερο ημίχρονο. Είναι να κουτουλιέσαι στον τοίχο, ρε παιδί μου. Καταρχάς δεν ξέρουμε, θα μου πεις τώρα τι ρωτάω. Πόσες φορές έχει γίνει στο παρελθόν αυτό γενικά? Είναι το καλύτερο ημίχρονο στην ιστορία. Το σοφάρισε, είχε και ένα Παναθηναϊκό σε Oldenburg. Θα ήταν καλά πριν από 13 χρόνια. Όχι, λίγο παραπάνω. Κάτι αντίστοιχο είχαν. Τότε με 39 πόντους είχε νικήσει σε ένα ημίχρονο. Ναι. Οπότε σοφάρισε αυτήν την επίδοση ο Παναθηναϊκός. Τάσο, το εξοργιστικό σε ποιο είναι? Ότι έχει κάνει δύο από τις καλύτερες εμφανίσεις του απέναντι σε μια ομάδα που και στις δύο περιπτώσεις που έπαιξε ήταν στα καλύτερά της, η Ζαλγκύρης. Και όταν την κέρδισε στη Λιθουανία, και τώρα εχθές η Ζαλγκύρης ήταν από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης αυτή την περίοδο. Έτσι, ναι. Έτσι. Εγώ θα λέω και το άλλο πάνω σε αυτό που αναφέρεις και εσύ, ότι βλέποντας τη Ζαλγκύρης, η οποία έχει 12 νικές στη φετινή Ευρωλίγκα, και βλέποντας τον Παναθηναϊκό, έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός εντελώς αδικεί τον εαυτό του τη φετινή περίοδο. Με τις 8 νίκες που έχει. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερα πράγματα. Δεν έχει παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες του και σύμφωνα με την ποιότητα του ρόστερ του, έτσι. Και όλα αυτά τα έχουμε πει όλο αυτό το διάστημα. Ποιοι ευθύνονται, γιατί η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν μέχρι τώρα αυτή που έπρεπε. Όπως και χθες δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια ομάδα η οποία πραγματικά δεν έκανε απολύτως τίποτα στο πάρκε, έτσι. Ούτε στην άμυνα, ούτε στην επίθεση. Είχε όλα τα συμπτώματα, όλες αυτές τις παθογένειες που εμφανίζει τη φετινή σεζόν. Αλλά το δεύτερο μήκρο ήταν μια εντελώς άλλη ιστορία, έτσι. Ναι. Ναι. Στο κομμάτι της ενίσχυσης έχουμε κάτι νεότερο? Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι ακόμα. Εντάξει, εγώ το λέω συνέχεια και θα επιμείνω σε αυτό. Ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να ακούω ότι θα γίνει με τις αποδεσμεύσεις, τουλάχιστον με τη μία αποδέσμευση, αυτή του Άντριους. Ναι. Που ήταν και χθες το γήπεδο παρελθόντος. Και γιατί να μην είναι? Ναι, εντάξει, είναι προφανώς. Θα πρέπει να δει πρώτα τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω κατά πόσον θα πάει σε μια λογική να πάρει παίκτη ενώ ακόμα δεν έχει αποδεσμευτεί ο Άντριους. Να συνεχίσει με νέα ξένους. Δεν θα έχει και καμία λογική, λέω εγώ, έτσι, αυτό να έχει συμβεί. Οπότε περιμένουμε για να δούμε τι θα γίνει στο θέμα αυτό. Να πούμε ότι είναι και πολύ σημαντικό να δούμε τι θα γίνει με τον Μπορέτη, ο οποίος τραυματίστηκε. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάτι σοβαρό, είναι διάστρεμα. Γιατί και ο Πολωνός τεστ ήταν και αυτός εξαιρετικός, έτσι, μαζί με τον Λί δηλαδή. Ήταν δύο από τους παίκτες που γύρισαν το διακόπτη για τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Γιώργο μου, μας επαφή. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.